Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Αγγελική Στόγια και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία για να δούμε τι συμβαίνει μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα οποία έτσι συγκεντρώσαμε για όλους εσάς. Ελπίζω να περάσετε όμορφα λοιπόν μέχρι και τη μία, να ενημερωθείτε και να ψυχαγωγηθείτε. Διασκεδάσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Νέλσον Μαντέλα, ο ηγέτης της Νοτιού Αφρικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών την περασμένη Κυριακή. Η Φίλιος τιμά τον Νέλσον Μαντέλα. Περίπου 86.000 πολίτες της Νότιας Αφρικής και περισσότεροι από 90 ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν πάει στο στάδιο FNB του Johannesburg για την μαραθώνια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Νέλσον Μαντέλα. Μεταξύ των ηγετών, να σας πω που θα απευθύνουν λόγο για τον ιστορικό ηγέτη της Νότιας Αφρικής θα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα, η πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ, ο αντιπρόεδρος της Κίνας Λι Γουνατσάο, ο πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν. Η τελετή λαμβάνει χώρα στο χωρητικότητας στάδιο 95.000 θέσεων, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Σοβέτο, όπου κάποτε ζούσε ο Νέλσον Μαντέλα. Ήταν σε αυτό το στάδιο που κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου το 2010, να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή τώρα, ο Ματίμπα έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Το κοινό ξεκίνησε να σειρέει στο επιβλητικό στάδιο, φωτογραφίες του οποίου βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, από τα ξημερώματα, δημιουργώντας ένα τεράστιο μπουτιλιάρισμα στους γυροδρόμους, ενώ έχει να αντιμετωπίσει και τον βροχερό καιρό. Δεν είναι και πολύ καλός ο καιρός στο Johannesburg. Το μνημόσυνο ξεκίνησε, να πούμε, λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα Ελλάδος, με τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής από μια χοροδία. Τα εγγόνια του Νέλσον Μαντέλα και ο πολιτικός κόσμος από όλο τον πλανήτη στη συνέχεια θα αποτίσουν έτσι φόρο τιμής στον άνθρωπο σύμβολο της ειρήνης, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι του στο Johannesburg σε ηλικία 95 ετών, όπως σας είπα στην αρχή. Περισσότερες πληροφορίες γύρω από αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε φυσικά μπαίνοντας στο zoogla.gr, που αυτή τη στιγμή έτσι φιλοξενείται στο πρωτοσέλιδο. Εμείς θα συνεχίσουμε όμως με ένα θέμα επικαιρότητας. Ένα θέμα το οποίο συνέβη πριν από λίγο στο Λιανοκλάδι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοακούσαμε, όταν πρωτοέφτασε αυτή η είδηση στα γραφεία της αίθουσας σύνταξης, μας αναστάτωσε πάρα πολύ. Διότι έχει να κάνει με εκτροχιασμό τρένου. Ένα τρένο εκτροχιάστηκε κοντά στο Λιανοκλάδι. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του zoogla.gr και τον Βασίλη Ζέρβα, ο οποίος έχει όλο το ρεπορτάζ και έχουμε έτσι αγωνία να μάθουμε πάρα πολλά γύρω από αυτό. Δηλαδή, Βασίλη, καλησπέρα καταρχήν. Για χαρά και από μένα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ακούσαμε αυτή την είδηση ανησυχήσαμε. Πόσοι επιβάτες βρίσκονταν πάνω σε αυτό το τρένο? Οι πληροφορίες λένε ότι το τρένο μετέφερε 150 επιβάτες. Ναι. Εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα, αμαξοστοιχεία Intercity 53. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όλες οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί. Μία γυναίκα επιβάτης έχει τραυματιστεί ελαφρά. Το τρένο, μάλλον ο οδηγός της αμαξοστοιχίας, είδε ξαφνικά μπροστά του, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, ένα κοπάδι από αγελάδες. Δεν πρόλαβε να κάνει κάτι άλλο. Ναι. Το τρένο εκτροχιάστηκε, αλλά ευτυχώς τα δύο πρώτα βαγόνια δεν έγιναν στο πλάι. Πόσα αλλά βαγόνια είχε αυτό το τρένο? Συνολικά δεν ξέρω πόσα βαγόνια είχε. Ναι, μιλάμε για την αμαξοστοιχία Intercity, που επειδή έχει τύχει να ταξιδέψω κι εγώ, είναι από τις καλύτερες αμαξοστοιχίες. Δεν έχει να κάνει, ναι, βέβαια, σωστό είναι αυτό. Έτσι, και έχει τουλάχιστον 10 βαγόνια. Ναι. Τα δύο πρώτα βαγόνια εκτροχιάστηκαν, αλλά ευτυχώς έμειναν όρθια, δεν έγιναν στο πλάι και έτσι δεν είχαμε μεγαλύτερα προβλήματα. Πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι λόγω του εκτροχιασμού έχει διακοπεί η συνδρομική συγκοινωνία Αθηνών Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τα συνεργεία που έχουν σπεύσει εκεί για να μπορέσουν να ξανατοποθετήσουν την αμαξοστοιχία πάνω στις ράγες και να την απομακρύνουν, θα χρειαστεί αυτή η αποκατάσταση περίπου στις 5 ώρες. Τώρα, όσα τρένα βρίσκονταν προς την Θεσσαλονίκη, είχαν έρθει προς τη Θεσσαλονίκη, ναι, σταματούν στον Μπράλο, ναι, και στη συνέχεια από εκεί με λεωφορεία μεταφέρονται στο Λιανοκλάδι, επιβάζονται σε άλλο τρένο και συνεχίζουν τον προορισμό τους
για την Θεσσαλονίκη. Κρατάμε τα ευχάριστα λοιπόν, δεν είχαμε έτσι κάποιο τραυματισμό. Και ότι, τι να πω τώρα, ο εκτροχιασμός των δύο πρώτων βαγονιών, το πρόβλημα αυτό σιγά σιγά το φτιάχνουν, έτσι, επειδή ορθώνεται. Θέλει περίπου 5 ώρες και ο λόγος ο οποίος έτσι το τρένο, ο λόγος για τον οποίο έτσι το τρένο εκτροχιάστηκε είναι από κοπάδι, όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ναι, από κοπάδι, από αγελάδες ουσιαστικά. Από αγελάδες. Στην περιοχή πήγαν να περάσουν τις γραμμές. Τι σου κάνουν οι αγελάδες, Βασίλη, τι σου κάνουν οι αγελάδες, ικανές να εκτροχιάσουν τρένο. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει. Τι να πω, για το οποίο μάλλον έχουν πάρει τα μέτρα τους, έχει πάρει τα μέτρα τους και η κυβέρνηση και μιλάμε για την κακοκαιρία, η οποία από σήμερα το βράδυ, από το απόγευμα, θα ξεκινήσει και θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, περίπου 10 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία, όπως λένε έτσι, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θέλω να μας πεις. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τι προβλέπει για όλα αυτά, για τους άνεργους, για τους άστεγους, συγγνώμη, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και τι, οι πρώτες επίσημες πληροφορίες τι λένε. Είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν, Βασίλη, την κακοκαιρία που έρχεται? Ναι, υπάρχουν συσκέψεις επί συσκέψεων και από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και στους Δήμους, γιατί οι Δήμοι θα λάβουν τα κυριότερα μεγαλύτερα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, θα έχουμε μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Θα χιονίσει σίγουρα στην Πάρνηθα, ενώ θα έχει έτσι μικρή χιονόπτωση και στα βόρεια της Αττικής, εδώ κοντά σε εμάς δηλαδή. Ναι. Από εκεί και πέρα, όπως καλά είπες, περίπου μία εβδομάδα θα διαρκέσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και φυσικά και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε συνεγερμό και έχουν πάρει τα μέτρα τους, κάποια έκτακτα μέτρα, κυρίως για την προστασία των ανέργων, ενώ σε κάποιες, συγγνώμη, των αστέγων και των ανέργων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι Δήμοι θα είναι επιποδός με ειδικά μηχανήματα σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει διάνυση δρόμων από το χιόνι κτλ. Έχουν πάρει δηλαδή έκτακτα μέτρα για τους άστεγους. Πρόκειται για τους χώρους, όπως διαβάζουμε, πολιτιστικό κέντρο 4ης δημοτικής κοινότητας. Ναι. Κάθε δήμος έχει διάφορους χώρους στους οποίους θα ανοίξει, είναι θερμαινόμενοι χώροι, που εκεί θα μπορούν να φιλοξενούνται οι άστεγοι. Έτσι. Ναι. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα υπάρχει και μια τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, το 1595. 1595 λοιπόν. 1595 είναι γραμμή ενημέρωση για τους αστέγους. Όποιος δηλαδή, ακόμη και οι πολίτες που βλέπουν κάποιους άστεγους στον δρόμο, μπορούν να τηλεφωνούν εκεί και να ενημερώνουν για να υπάρχει μια περίθαλψη για τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, θα υπάρχουν ειδικοί χώροι και στο Δήμο της Αθήνας, και στο Δήμο του Εγάλεω, και στο Δήμο του Περιστερίου, και στο Ρέντι. Άρα θα ήταν καλό κάθε πολίτης που ακούει αυτή την ώρα να ξέρει ότι θα μπορεί να απευθύνεται σε δήμους και να ρωτά για το πού μπορεί να υπάρχει ένας χώρος για τους αστέγους. Το ίδιο θα συμβεί και στη Βόρεια Ελλάδα. Και ωραία. Εκεί υπάρχει στέγη, θα παρέχει στέγη για τους άστεγους από το Δήμο Θερμαϊκού, για παράδειγμα. Και μπορούν οι πολίτες επίσης να καλούν το 197, είναι Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκεί μπορούν να ενημερώνουν για τους άστεγους, έτσι. Και όπως καταλαβαίνεις υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Και στενή συνεργασία επίσης ζήτησε και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Υπήρξε μια... Με τους αρμόδιους φορείς. Ναι, υπήρξε μια συνεδρίαση με όλους τους φορείς. Εντάξει, τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Υπάρχει και μεγάλο θέμα τώρα και με τους ανθρώπους πώς θα ζεσταθούν. Από το ένα μεγάλο θέμα είναι οι άστεγοι. Είναι μεγάλο θέμα και ελπίζουμε να μην έχουμε έτσι δυσάρεστες ειδήσεις, Βασίλη, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ανθρώπινες ζωές έχουν χαθεί προσπαθώντας έτσι λίγο να ζεσταθούν. Άναψαν το μαγκάλι. Με τραγικά αποτελέσματα. Έτσι. Με τραγικά αποτελέσματα, στις αναθυμιάσεις έτσι και να φεύγουν από τους ΖΕΗ και νέα παιδιά ακόμη. Θα δούμε τώρα, νομίζω ότι θα υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τον κύριο Μανιάτη για το όσον αφορά στο ρεύμα και στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για να αποφευθεί το άναμα του τζακιού. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, ναι, υπάρχει τεράστιο θέμα και με την εθελομύχλη. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες η ομίχλη έχει καλύψει την πρωτεύουσα και δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον.
θα υπάρξουν ανακοινώσεις για συγκεκριμένες ώρες που μπορούν οι πολίτες που έχουν ενταχθεί στα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΗ να χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα ή δωρεάν ή σε πολύ μικρή τιμή σε σχέση με την κατανάλωση που θα κάνουν. Πάντως παρατηρούμε και οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα της έγκαιρα, ότι έχει οργανωθεί έτσι όπως όλα δείχνουν τουλάχιστον. Βέβαια οι πράξεις θα... Στο αποτέλεσμα θα το, στο αποτέλεσμα θα το δούμε αυτό. Από σήμερα το βράδυ και για μία εβδομάδα λοιπόν να περιμένουμε πολλά πολλά κρύα, πτώσεις της θερμοκρασίας που θα φτάσουν έτσι και το 0 και μείον ακόμα. Θερμοκρασία θα φτάσει, βαθμούς Κελσίου. Και όπως φαίνεται είναι αρκετές έτσι οι πόλεις της Ελλάδας σε επιφυλακή και μάλλον όπως δείχνουν όλα οργανωμένες έτσι να φιλοξενήσουν τους άστεγους και τους ανθρώπους που έτσι θέλουν να ζεσταθούν. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Ζέρβα. Καλή συνέχεια. Για οτιδήποτε νεότερο έτσι όσον αφορά περισσότερο την έκτακτη είδηση που πριν λίγο είδε το φως δημοσιότητας, δηλαδή με τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας στο Λιανοκλάδι, θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο θέμα των δημάρχων και το όχι που είπαν στην πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό το θέμα, το οποίο από χθες το βράδυ έτσι μας κίνησε το ενδιαφέρον και θα θέλαμε έτσι να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Μιλάμε για 5 δημάρχους. Να σας πω, ο πρώτος είναι ο των Αθηναίων, ο κύριος Καμίνης, της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, των Πατρέων Γιάννης Δημαράς, του Βόλου, Πάνος Σκοτεινιώτης και των Ιωαννίνων Φίλιππος Φίλιος, που μετέχουν στην πρωτοβουλία έτσι των 5 δημάρχων. Οι δήμαρχοι αυτοί λοιπόν εξέθεσαν συνέντευξη τύπου στην οποία λένε ότι δεν θα πληρώνουν έτσι τους κομμένους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τι πάει να πει, λέει, να πληρώνουν οι δήμοι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αναρωτήθηκε ο κύριος Καμίνης, ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος έτσι κατήγγειλε φαινόμενα δημαγωγίας και λαϊκισμού γύρω από το θέμα των πολιτών που δεν είναι σε θέση να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος. Ο ίδιος λοιπόν κάλεσε τους δημάρχους που είπαν ότι θα πληρώσουν, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε ότι γιατί όχι, γιατί να μην πληρώσει ο Δήμος λοιπόν το κομμένο ρεύμα κάποιων σπιτιών. Σημείωσα λοιπόν ότι οι τράπεζες έχουν στοιχεία για τις καταθέσεις και ότι από εκεί μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα για το αν είναι σε θέση κάποιοι να πληρώσουν τον κομμένο τους λογαριασμό ή όχι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ, δεν πληρώνουν για τους δικούς τους λόγους το λογαριασμό της ΔΕΗ. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι ότι δεν έχουν τα χρήματα. Ίσως δεν θέλουν, δεν ξέρω. Οι δήμαρχοι λοιπόν εξέφραζαν την αντίθεσή τους σε συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Σκοτεινιώτης είπε ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν εγκρίνει δαπάνες των Δήμων για λογαριασμούς πολιτών. Και ο κύριος Φίλιος, ο δήμαρχος των Ιωαννίνων, σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα επανασυνδέσει το ηλεκτρικό ρεύμα στις οικογένειες που έχει διακοπεί, μόνο όμως για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ενώ τόνισε ότι δεν προβαίνει σε κάποια ρύθμιση για τη διευκόλυνση εξόφλησης των συγκεκριμένων λογαριασμών. Είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό, βέβαια. Να σας πω ότι εγώ στο άκουσμα αυτής της είδησης, δηλαδή ότι κάποιοι δήμοι είναι θετικοί στο να πληρώνουν τους κομμένους λογαριασμούς, χάρηκα. Και νομίζω και χάρηκαν και όσοι δεν έχουν ίσως τα χρήματα να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος, να ζεσταθούν και να περάσουν και ωραίες γιορτές. Από την άλλη όμως θα δούμε αυτό το όχι των 5 δημάρχων που μόλις σας προανέφερα, αν θα δημιουργήσει περισσότερες έτσι εντάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση ή όχι. Εδώ θα είμαστε για να το συζητήσουμε. Θα αλλάξουμε όμως θέμα και θα πάμε τώρα στην είδηση της ημέρας για την πόλη της Αθήνας, για την πρωτεύουσα. Σήμερα λοιπόν φωταγωγείται το Σύνταγμα και έχουν έτσι οργανωθεί αρκετά έτσι, πώς να το πω, αρκετές μουσική, αρκετά δρόμενα, θεατρικά δρόμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα, κάλαντα, κλόουν. Ο Δήμος Αθηναίων έχει φροντίσει να μεταφέρει το χριστουγεννιάτικο κλίμα σε όλους τους Αθηναίους. Εργαστήρια, ακροβάτες, μικροί και μεγάλοι θα χορεύουν, θα δούμε εξωτικά, παραμύθια, πραγματικά ένα χριστουγεννιάτικο περιβάλλον, κλίμα. Λοιπόν, να σας πω ότι οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν σήμερα με τη φωταγώγηση της πλατείας Συντάγματος. Μία σύνθεση από 16 χριστουγεννιάτικα δέντρα που δημιούργησαν σπουδαστές της ΑΚΤΟ πάνω σε σιδερένια πλατφόρμα. Αυτό θα είναι το κύριο έτσι, χαρακτηριστικό της κεντρικής πλατείας του Συντάγματος. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων επέλεξε εκτός από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα να στολίσει και ένα κόκκινο καράβι, το οποίο είναι σύμβολο της ελληνικής ναυτικής παράδοσης.
Μπροστά από τη σύνθεση αυτή θα στηθεί και ένα παγοδρόμιο. Ένα παγοδρόμιο 200 τετραγωνικών μέτρων που θα λειτουργήσει κανονικά την περίοδο των εορτών. Η αλλαγή του χρόνου, να πούμε ότι θα γίνει στο Θυσίο, όπου και από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα θα υπάρχουν μουσική, θα υπάρχουν θεατρίνοι, ζογκλέρ για να ψυχαγωγούν τον κόσμο. Από τις 8 το βράδυ λοιπόν της παραμονής θα βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος η χοροδία του Δήμου Αθηναίων, το φωνητικό σχήμα String Lessy Big Band του Δήμου Αθηναίων και ο Μίμης Πλέσας στον πεζόδρομο της Ερμού στο Θυσίο, ενώ θα ακουστούν και ethnic ρυθμοί από τους Encardia και τους Mutsatrella στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Πάρα πολλά έτσι αυτά που έχουν οργανωθεί προκειμένου από τον Δήμαρχο, από το Δήμο Αθηναίων για τις ημέρες των εορτών. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι αυτή η εορταστική ατμόσφαιρα στο κέντρο έχει ξεκινήσει από τις 3 Δεκεμβρίου στον Άγιο Παντελέημονα, όπου ακούστηκαν χριστουγεννιάτικες μουσικές Ανατολής και Δύσης. 150 καλλιτέχνες και η φιλαρμονική του Δήμου βρέθηκαν σε δρόμους, πλατείες, παιδικές χαρές, λέσχες, φιλίας, σε σταθμούς μετρό, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και σε 14 πολιτιστικά δέντρα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την πόλη μας, το κέντρο μάλλον της Αθήνας. Θα βάλει τα γιορτινά του, θα φωταγωγηθεί εν ώψη των εορτών. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Βίκη Σταμάτη. Η Βίκη Σταμάτη, σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, στο Αττικό νοσοκομείο λοιπόν. Μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τις γυναικείες φυλακές. Η σύζυγος του Άκη Τσοχαντζόπουλου, διαπιστώθηκαν ανησυχητικά συμπτώματα στην υγεία της κυρία Σταμάτη και κρίθηκε σκόπιμη μεταφορά της από τις φυλακές στο νοσοκομείο μετά την, να θυμίσουμε, τελευταία απόπειρα αυτοκτονίας στις 15 Δεκεμβρίου. Στις 5 Δεκεμβρίου, συγγνώμη. Υπενθυμίζεται ότι η Βίκη Σταμάτη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα υπνοτικών χαπιών όταν πληροφορήθηκε το επρόκειτο να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Ελαιών Θηβών. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά με την υγεία της κυρίας Σταμάτη, η οποία το τελευταίο διάστημα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και η καλύτερη. Όμως κάπου εδώ θα κλείσουμε και το θέμα της Βίκης Σταμάτη και θα συνεχίσουμε με την επικαιρότητα, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Και θα πάμε στην έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου και θα συνδεθούν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει η Μαριάννα Μαρμαρά από την αίθουσα συντάξεις του zoogla.gr. Διαβάσαμε το πρωί ότι στις 9.30 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδριάζει εκτάκτως με αντικείμενο τη λειτουργία του Ιδρύματος. Μαριάννα. Σωστά, Αγγελική, τη σύγκλητο, τη συνεδρίαση, την έκτακτη συνεδρίαση Σύγκλητου πρότεινε και ζήτησε ο πρίτανης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόσης Πελεγρίνης, προκειμένου να δουν τι θα γίνει με την απεργία των διοικητικών υπαλλήλων, ναι, οι οποίοι υπενθυμίζουμε ότι χθες αποφάσισαν 2-24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, δηλαδή για σήμερα και για αύριο. Ωστόσο, να πούμε ότι σήμερα το πρωί αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία από χθες τελούσε υποκατάληψη, τελικά υπερψηφίστηκε η πρόταση της Δάπνου Δουφουκού να ανοίξει η σχολή. Να πούμε ότι στην ανακοίνωσή της η ΔΑΠ, η πλειοψηφούσα παράταξη, ανακοίνωσε ότι για μία ακόμα φορά οργανωμένες μειοψηφίες δεν δέχονται το αποτέλεσμα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να κρατήσουν τη νομική σχολή κλειστή ενάντια στην απόφαση των πολλών. Να πούμε ότι ναι, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πάρα πολλές φορές και σε άλλες σχολές έχουν διεξαχθεί γενικές συνελεύσεις, έχουν υπερψηφιστεί προτάσεις της ΔΑΠ ή άλλων παρατάξεων που καλούν τους φοιτητές να ανοίξουν τις σχολές. Παρ' όλα αυτά, πολλές σχολές δεν ανοίγουν. Δηλαδή, το ότι ψηφίστηκε να ανοίξει η νομική σχολή, δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει. Ναι. Θα το δούμε αύριο αυτό. Όσον αφορά τις υπόλοιπες σχολές, έτσι, όχι στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχουμε πρόβλημα, αλλά να πούμε πως ήδη η ιατρική σχολή ανακοίνωσε πρόγραμμα εξετάσεων για αύριο, Τετάρτη και για την Πέμπτη, ενώ έχουν γίνει μαθήματα από χθες σε εργαστηριακούς χώρους της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών και στη Γυμναστική Ακαδημία. Οι υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο να υπενθυμίσουμε ότι είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, ναι, παραμένουν κλειστές. Παραμένουν κλειστές. Άρα αυτό σημαίνει ότι αρκετοί θα χάσουν έτσι και την ευκαιρία να δώσουν τα μαθήματα που τους είχαν απομείνει και να πάρουν και το πτυχίο τους. Γιατί κυρίως αυτοί είναι που έχουν περισσότερο το άγχος. Τώρα πλέον έχουν πρόβλημα όλοι οι Αγγελικοί. Έχουμε φτάσει 10 Δεκεμβρίου και δεν έχουν καν
ξεκινήσει τα μαθήματα σε κάποιες σχολές καν δεν έχουν προχωρήσει εγγραφές. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω αν έχει κάποια. Υπάρχει πρόβλημα για όλους, όχι μόνο για τους φοιτητές που χρωστάνε ένα ή δύο μαθήματα για να πάρουν πτυχίο. Να πούμε όμως, να επαναλάβουμε μάλλον την πληροφορία τη χθεσινή, ότι για την αναπλήρωση των χαμένων δωρών διδασκαλίας, καθηγητές και φοιτητές καλούνται να δώσουν μάχη με τον χρόνο. Στα σχέδια των εκπαιδευτικών είναι να διεξαχθούν μαθήματα. Μέσα ακόμη στην περίοδο των εορτών, αλλά και το καλοκαίρι, όπως. Ακριβώς, μέχρι και, και τον μήνα Αύγουστο. Τόσο πολύ είναι ασφυκτικός ο χρόνος. Έτσι. Να δούμε αν αυτό όντως θα γίνει όμως, γιατί ακόμα μένει να το δούμε. Για να πούμε όμως τα πράγματα πως έχουν, το εξάμεινο έχει χαθεί. Έτσι. Μην κοροϊδεύει, μην βαφκαλιζόμαστε. Έχουμε 10 Από την άλλη, όμως γίνονται προσπάθειες, Μαριάννα, να αναπληρωθούν αυτές οι χαμένες ώρες, οι οποίες είναι πολλές όμως. Δεν αναπληρώνονται. Για να δούμε όμως, πότε δεν ξέρεις. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Θα σας πούμε ότι με πανεπιστημιακούς που μιλάμε, όταν χάνεται ένα εξάμεινο, πάει το πρόγραμμα διδασκαλίας, το πανεπιστήμιο ολόκληρο πάει 5 χρόνια πίσω. 5 χρόνια πίσω. 5 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα. Καλή συνέχεια. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στη Φθιώτιδα. Τι έγινε στη Φθιώτιδα? Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν από χθες οι κάτοικοι της περιοχής στα διόδια της Αγίας Τριάδος και της Τραγάνας. Λοιπόν, η απόφαση να σηκωθούν οι μπάρες πάρθηκε στη συνάντηση του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, που είχαν οι φορείς στο επιμελητήριο της Φθιώτιδας. Στην ομόφωνη ανακοίνωση που εξέδωσαν, μεταξύ άλλων, καλούν τους πολίτες των Δήμων Φθιώτιδας να εκφράζουν την αντίθεσή τους με τις κινητοποιήσεις σε οποιαδήποτε νέα αύξηση των διοδίων και στην οριστική αποκοπή από τις συμβάσεις παραχώρησης ενός μεγάλου κομματιού της Εθνικής Οδού. Καλούν τους δημάρχους Λαμίας, Δομοκού, Στυλίδος, Μόλου, Λοκρών, Αμφίκλειας, Ελάτιας να κινητοποιήσουν τους δημότες σε μια οργανωμένη διαμαρτυρία που πραγματοποιείται στη Φθιώτιδα. Επιπλέον την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, κάλεσαν τους βουλευτές των νομών της περιφέρειας στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για να ενημερωθούν από τους φορείς για το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τα διόδια. Πάμε να δούμε όμως τι δήλωσαν άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί και επιστρέφουμε. Σήμερα, μετά τη συγκέντρωση που κάναμε στο εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο το Σάββατο, οι φορείς της περιοχής μας, ερχόμαστε εδώ, στα διόδια της Αγίας Τριάδας εμείς και στα διόδια της Τραγάνας ο Δήμος Λοκρών, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο υποψήφιση νομοσχέδιο που αφορά τις μεγάλες συμβάσεις, τις συμβάσεις των μεγάλων οδικών έργων, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις των διοδίων. Εμείς εδώ, στην περιοχή μας, διεκδικούμε ισονομία, ίση αντιμετώπιση ανάλογα με την θέση που έχουμε και και τις δυνατότητες της ανάπτυξης, και διεκδικούμε πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα του Ε65. Δεύτερον, να ολοκληρωθούν άμεσα οι παράδρομοι. Τρίτον, να μην γίνουν αυξήσεις στα διόδια. Τέταρτον, να υπάρχει αναλογικότητα της τιμής των διοδίων με τα χιλιόμετρα που διανύουν. Και τέλος, να υπάρχει ίση αντιμετώπιση για τους πολίτες αυτού του νομού, οι οποίοι έχουν συχνές διελεύσεις μέσα στα όρια του νομού, και να υπάρξουν οι ανάλογες εκπτώσεις σαν αυτές που προβλέπονται στους πολίτες άλλων νομών, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα ξεχωριστό από τους δικούς μας. Όταν μιλάμε στη χώρα μας για ισονομία, για δημοκρατία, για σεβασμό στους νόμους, τότε θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι νομοθετούν να σέβονται αυτά τα οποία έχουν υπογράψει. Υπάρχει μία σύμβαση ήδη, η οποία πρόκειται να τροποποιηθεί. Η σύμβαση αυτή δεν έχει τηρηθεί όσο αφορά τους συμπολίτες μας. Δεν έχει γίνει απολύτως κανένα έργο από αυτά τα οποία προβλεπόντουσαν ως συνοδευτικά έργα. Έρχονται τώρα λοιπόν με την τροποποίηση της σύμβασης μας καλούν να επομισθούμε καινούργια βάρη χωρίς να έχουν τηρήσει τίποτα από αυτά τα οποία έχουν υπογράψει. Όταν λοιπόν υπάρχουν νόμοι στην πολιτεία, τους νόμους τους σέβονται όλοι.
όλοι. Κυρίως αυτοί που τους προτείνουν και τους ψηφίζουν στη Βουλή. Αυτό που απαιτούμε εμείς είναι να τιμήσουν αυτή την υπογραφή που έχει βάλει και το κράτος και οι ανάδοχοι, οι κοινοπραξίες. Αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα είδαμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει τηρηθεί μετά από 6 χρόνια, δεν έχει τηρηθεί αυτή η σύμβαση. Απαιτούμε να ολοκληρωθεί στο σύνολό του ο δρόμος, αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος 175 χιλιόμετρων. Ούτε 14,5, ούτε 80. Η δύναμη της ιντερνετικής τηλεόρασης είναι γνωστό, είναι μεγάλη. Γι' αυτό το λόγο η διαδικτική τηλεόραση της Ζούγκλας θα σας μεταφέρει πού? Στο Johannesburg και στην επιμνημόσυνη βέηση που αυτή τη στιγμή από τις 11 το πρωί τοπική ώρα Ελλάδας γίνεται στο Johannesburg στη μνήμη του Νέλσον Μαντέλα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 86.000 πολίτες που βρίσκονται στο στάδιο F&B του Johannesburg για τη μαραθώνια επιμνημόσυνη βέση, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον 4 ώρες, βρίσκονται εκεί παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν είναι με το μέρος τους. Πάμε λίγο να ακούσουμε φυσικό ήχο, να δούμε τι γίνεται στο Johannesburg και στην επιμνημόσυνη βέση του Νέλσον Μαντέλα. Για μας είναι άτομα τα οποία δεν θέλουμε να έχουμε. Opportunity to extend our sincere gratitude to the religious communities and various other communities around the globe for their thoughts, prayers, and messages of sympathy and solidarity which they have generously extended to our family. Indeed, our burden of pain and sorrow is daily being lessened by the outpouring national and international grief for our father and elder. We have always been mindful that we share Madiba with the rest of South Africa, Africa, and the rest of the world. Indeed, Madiba was a great man, but was humble in all things. He saw his greatness not as a means to dominate or express a sense of superiority over the others, but as a means to make all men and women equal, so that their lives could be lived to their fullest human potential. To him, life was all about service to others and setting those in bondage free. This is what Mandela's life was about. That is his vision for South Africa and Africa, and this legacy leaves us on to carry on. In his lifetime, Madiba mingled with kings, queens, and presidents, and prime ministers, captains of industries, and ordinary workers. At the core of his being was a man of the people. Η φίλος τιμά τον Νέλσον Μαντέλα σε αυτή την μαραθώνια επιμνημόσυνη βέηση, η οποία θα διαρκέσει για 4 ολόκληρες ώρες. Από το zoogla.gr μπορείτε έτσι να μπείτε στο. Να μεταφερθείτε κι εσείς, σαν να είστε εκεί λοιπόν, στο στάδιο F&B του Johannesburg, όπου αυτή τη στιγμή από τις 11 το πρωί λαμβάνει χώρα. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα, αλλά θα μείνουμε στον κόσμο. Τι θέλω να πω, θα πάμε στην Αργεντινή. Θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν μέσω της τηλεόρασης της Ζούγκλας στην Αργεντινή και στο τι έχει γίνει με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος κουτσάρει την εθνική Αργεντινή. Πάμε λίγο να δούμε το βίντεο. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. El Señor hoy nos llama. A vos. A vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, en las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo. Los cariocas saben recibir bien. Esos cristianos son pura facha. Pensé en 3 imágenes. 3. Ustedes son
los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera. Cuiden los extremos. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero lío. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patinen adelante. O Papa está con vosotros. Ένα πραγματικά ξεχωριστό βίντεο. Βλέπουμε τον Πάπα λοιπόν Φραγκίσκο σε ρόλο προπονητή. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν που από τη δική του πλευρά εμψυχώνει την ομάδα της Αργεντινής, την εθνική ομάδα της Αργεντινής, η οποία θα παίξει απέναντι στην Ιγυρία, το Ιράν και την Βοσνία. Ο κύριος σας καλεί όλους, μας ζητάει να είμαστε οι μαθητές του, να παίξουμε στην ομάδα του. Δεν είμαστε μόνοι, ούτε στα ψηλά, ούτε στα χαμηλά. Ξέρω ότι στοχεύετε ψηλά. Μη φοβάστε, σας θέλω όλους έξω να προσέχετε τα εξτρέμ. Στο Ρίο θα γίνει χαμός. Είστε οι πρωταγωνιστές. Παίξτε μπροστά, ρίξτε σουτ μπροστά. Ο Πάπας είναι μαζί σας. Με αυτά τα λόγια λοιπόν συμβουλεύει ο Πάπας Φραγκίσκος τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής. Ενδιαφέρον το βίντεο και ξεχωριστό. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε πού? Μέσω της τηλεόρασης ζούγκλας. Θα πάμε μέχρι και στον Άρη, βεβαίως. Διότι αρχαία λίμνη, νέα ανακάλυψη μάλλον του ροβέρ Curiosity, βρήκε ζωή στον κόκκινο πλανήτη. Θέλω να συνδεθούμε κάπου εδώ με τον ενδιαφέρον συνδέξη του ζούγκλα.gr και τον Μάριο Μπουμπή. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που διαβάσαμε, Μάριε. Ναι, τι λέει η NASA, τι είναι αυτή η νέα ανακάλυψη λοιπόν στον Άρη? Και βέβαια έχει ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται το Curiosity δεν σταματά να κάνει νέες ανακαλύψεις. Και είναι Curiosity, είναι περίεργο. Ναι. αυτή τη φορά η νέα ανακάλυψη αφορά την ύπαρξη μιας, όπως φαίνεται, αρχαίας λίμνης στον κόκκινο πλανήτη, όπου σε αυτήν ενδέχεται να υπήρχαν σημάδια ακόμη και απλής μορφής ζωής. Σύμφωνα λοιπόν με την NASA, το ρομποτικό όχημά της εντόπισε ίχνη μιας αρχαίας λίμνης στον κρατήρα Gale, όπου το νερό είναι πολύ πιθανό κάποτε να ήταν και πόσιμο. Το σενάριο αυτό, εάν επαληθευτεί, δεν είναι 100% επιβεβαιωμένο, θα σημαίνει ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν υπήρξαν έμβια όντα σε αυτό τον πλανήτη. Τα όντα αυτά εικάζεται ότι θα ήταν παρόμοια με κάποια μικρόβια που ζουν σήμερα στα έγκατα της γης ή στο εσωτερικό των σπηλαίων ή ακόμη και στον βυθό των ωκεανών. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τέτοιοι οργανισμοί μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και χωρίς την ύπαρξη του ηλιακού φωτός. Ενδιαφέρουσα λοιπόν αυτή η ανακάλυψη και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Μακάρι να βρεθεί η ζωή και σε άλλον πλανήτη εκτός από την Γη. Ποτέ δεν ξέρετε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάριο Μπουμπή. Θα συνεχίσουμε και θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Μάλλον δεν θα αλλάξουμε κλίμα. Θα πάμε να γνωρίσουμε την πιο ανθρώπινη πλευρά του αγαπημένου μας Έλληνα ηθοποιού, του κύριου Τσάκωνα. Ο Κώστας Τσάκωνας λοιπόν άνοιξε την καρδιά του, ξεδίπλωσε τις άγνωστες πτυχές της ζωής του στην εκπομπή της Kim Kilian στον Extra 3, μαγκαζίνο Life. Μίλησε για τις δυσκολίες, τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει χρόνια τώρα. Μεγαλώνει μόνος του τα αδέρφια του, ζει μαζί τους, παρακαλάει τον Θεό να ζήσει για να τους φροντίζει. Θυμάται την πιο σημαντική στιγμή στην πορεία της, στην καριέρα του. Λυγίζει μπροστά στην κάμερα σε μία πραγματικά συνέντευξη καρδιάς που έδωσε στην Kim Kilian και στο μαγκαζίνο Life. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κώστας Τσάκωνας μας υποδέχτηκε στο σπίτι του, στο σπίτι στο οποίο μένει μία ολόκληρη ζωή. Θα μας πει πώς φτιάχτηκε αυτό το σπίτι, γιατί είναι ιδιαίτερη αυτή η ιστορία. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλω να πάμε να τον ακούσουμε. Είναι μάνα μου. Είμαι παιδί, τη λαμπέρνα σου.
Κάτω. Έπρεπε να κάνω στο μαχαλιά. Παίρναγε όλα τα να πει την ταινιά και η μάνα μας έδινε ένα διφραγό. Ένα φράγκο να το δώσουμε. Και μου είπε μία από εδώ. Σ' αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και χιλιάδες φορές θα σ' το πω. Σ' αγαπώ, στη ζωή σ' έχω μόνο σκοπό. Κύριε Κώστα. Είμαι έτοιμο να απολογηθώ. Ποια ήταν έτσι η κορυφαία στιγμή, θα λέγατε, στην καριέρα σας? Την πρώτη φορά που είχα το θέατρο. Έτρεμα. Είχαν ζώ στα χέρια μου. Και λέω του Μεταξόπουλου, φώτη μου, δεν μπορώ να βγω, λέω, από σπίτι μου. Τέλος, μου λέει, έξω γίνεται χαμός, μου λέει, ήταν πρώτη σειρά με ένα Μερκούρι. Θα σε σπρώξω, μου λέει, εγώ. Ναι. Και μου την πάει το τίτλο καμπανάκι, μου τραβάει μια σοξά ο Μεταξόπουλου και βγαίνω. Σφυρίματα, χειροκροτήματα, τα χαρά. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη στιγμή. Πιο μεγάλη. Λέω, έχω τέτοια δύναμη και το ξέρω. Σφυρίγματα φωνές, τσάκωνα, πρώτη φορά στο θέατρο. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή. Η υποκριτική πότε μπήκε στη ζωή σου? Ήταν τελείως τυχαίο. Είχα ένας μαθητή μου και ήθελε να γίνει σκηνοθέτης. Και μου λέει, επειδή δεν έχω λεφτά, έχω, μου λέει, ένα ρόλο για σένα, να κάνω μια μικρό μήκος, να λέω, εξετάσεις το υπουργείο πολιτισμού. Ναι. Και τον πρώτο γυναικείο ρόλο τον έχει, μου λέει, η Εύα Κοταμανίδου, και τον πρώτο αντρικό εσύ. Εγώ δεν έχω λεφτά. Δεν ξέρω τι πάρω. Μετά την πήγε στο Μοντάνα, τη Μοντάρη, και με είδε και ο Θόρος ο Μαραγκός, που έκανε το μάθημα μου γράμματα. Ναι. Και λέει, αυτό το μουτσούνι, θέλω να το γνωρίσω. Το μουτσούνι. Το μουτσούνι, ακριβώς. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Κάναμε το 1983 με τον Βαγγέλη τον Καζάν το «Λάβετε θέσεις», το οποίο και πήγε και φεστιβάλ και πήγε και βραβείο. Μετά πάλι στη δουλειά μου. Μηχανικός. Να, ναι. Σας άρεσε όμως αυτό, δηλαδή? Ένα μάθε. Όπως πότε, όπως είπατε, ξεκίνησε. Να μην πω ψέματα, σε όλους αρέσει το θέμα. Και ειδικά στο θέατρο, όταν βρίσκεις σε κοντά 2.000 άτομα στο δεφινάριο, είναι ψυχεδέλεια. Από τους αγαπημένους ηθοποιούς που δεν είναι πια στη ζωή, που τους έχουμε χάσει, ποιοι είναι αυτοί που σας λείπουν εσάς προσωπικά περισσότερο? Ο Μουστάκας. Δουλεύουν 7 χρόνια μαζί, είμαστε φίλοι, το Θανάσιο Βέγκος. Άλλα 6 χρόνια μαζί. Είχα την τύχη και την τιμή να δουλέψω με Ελιόπουλο, με Φωτόπουλο, με Γκιονάκη. Σχεδόν με όλους. Ναι, με όλα τα παλιά ονόματα που είναι και αναντικατάστατα. Είναι καημός, πολύ πικρός. Πώς αποφασίσατε να... Αποφάσισα διότι είχε έρθει ένας, ο οποίος ήταν Αλβανός. Είχε βγάλει μέσα εισιτήριο πρώτη σειρά που πλέον και καπέλο. Και είπε σε μια ταξίτρια, σε παρακαλώ, πήγε και ήταν αυτό από τον κύριο Τσάκωνα, διότι δεν πάω τον δω, μου λέει, έτσι γερασμένο. Θέλω να τον θυμάμαι, λέει, έτσι νέο ζωντανό. Σας επηρέασε αυτό? Ναι, διότι είναι καλά να σε θυμάται ο κόσμος ζωντανό και νυφάλιο. Μ' αρέσει, μου λείπει το θέατρο, αλλά δεν πεθαίνω. Δεν έχω κι άλλα πράγματα. Πες μου που πας. Σε τι βάζατε εσείς προτεραιότητα, στην οικογένεια ή στη δουλειά και στην καριέρα θέατρο. Που... Δυστυχώς στο θέατρο να το έχω μετανιώσει, αλλά... με το που έβγαινα σκηνή, με αγκάλια μια μαγική αύρα που... Και δεν σας έπιανε τίποτα. Τίποτα. Αλεξίφερος. 6 χρόνια στο δημοτικό.
6 χρόνια στο γυμνάσιο, 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο, 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τριάκια σας. Το ρόλο σας τώρα ως πατέρας, τι βαθμό θα δίνατε στον εαυτό σας? 7. 7. Λέει τώρα, αν αποφάσισα να γίνω τώρα πατέρας, θα πήγα να βγάλω την Παιδαγωγική Ακαδημία. Είναι μεγάλη υπόθεση να φέρεις ένα άνθρωπο στον κόσμο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Ποιο είναι το παράπονο του, αν έχει, του γιού σας? Ήταν ότι τότε στην εποχή που στην εφηβεία του με χρειαζόταν δεν ήμουν εγώ σπίτι. Μεγάλωσε με τη μαμά. Πιο πολύ με τη μαμά. Ποια συμβουλή έχετε δώσει στο παιδί σας έτσι, ως συμβουλή ζωής? Να δουλεύει. Σας μοιάζει στο χαρακτήρα ο γιος? Όχι, πιο πολύ τη μάση. Η γυναίκα μου είναι από όνει του Σολομού, του ποιητή. Είναι από οικογένεια ποιητών, αλλά μου γράψει το ένα στίχο. Πόσα αδέλφια είστε? Είμαστε 4. 4. 3 αγόρια και ένα κορίτσι. Το βάρος το οικογενειακό όμως ήταν πάνω σας. Το έχω εγώ το βάρος, επειδή είναι κοσοβάρος. Δυστυχώς τα δύο μου αδέρφια είναι με ειδικές ανάγκες. Μια αδερφή με επιληψία και ένα αδερφό με νοητική υστέρηση. Ο τρίτος είναι normal και εγώ επειδή είμαι μεγάλος έχω όλο το βάρος. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρόνια εσείς στηρίζατε μέσα από τη δουλειά σας τα αδέλφια? Ο πατέρα μου πέθανε και μου άφησε και 3 παιδιά. Είναι υπόπτια μου, κληρονομία. Είστε πλέον εσείς και πατέρας και μάνα μαζί? Αδερφός. Και πατέρας και μάνα και αδερφός. Σαν παιδιά μου τα έχω. Στήριξη, από πού βρίσκεται? Έχω με μια έτσι, μια επιμονή, ότι λέω πρέπει να ρίξω, πρέπει επιβάλλει να ρίξω για να βοηθάω τον αδερφέ μου. Και είμαι πολύ μουλάρες αυτά. Ποιες ήταν οι δύσκολες στιγμές στη ζωή σας? Ήταν ότι όταν πέθανε ο πατέρας μου ήμουν στο θέατρο και όταν πέθανε η μάνα μου επίσης ήμουν με τον Γανέλη στο Μινωά και μετά την κηδεία πήγα στην παράσταση να παίξω. Αυτό βοηθάει? Είπα θα παίξω από για τη μάνα μου. Και παίξα. Αδυναμία σε ποιον είχατε? Και μετά πήγα στο καμάρι και έκλαιγα μόνο. Αλλά έπρεπε. Αδυναμία στη μαμά. Τι τράβηξε. Για μας μεγαλώσει. Τότε είναι το εποχή της πείνας με 4 παιδιά. Πώς πιστεύετε ότι θα προχωρήσει η Ελλάδα στον χώρο της τέχνης, στον χώρο του πολιτισμού? Θα υποχωρήσει, όχι θα προχωρήσει. Θα υποχωρήσει. Ναι, δεν βλέπω τι γίνεται. Καταρχάς αυτά τα παιδιά με ένα θεία ψωνίζονται και γίνονται όλοι οι θειασάρχες. Και πάνε στη διδάση και δεν έχουμε ανεβάσει μια παράσταση και είπα και παίρνουν με 5-10 θεάτες. Παλιά στο θέατρο μάθω 10 πρωταγωνιστές. Θέλω να σου πω από εμένα πόσα δεν μπορώ. Άμα σας ρωτήσω τι εύχεστε για το μέλλον. Εγώ εύχομαι στους νέους να το παλέψουν, διότι η μάχη δεν κερδίζει ούτε από τις καφετέρειες, ούτε από τα γήπεδα, ούτε τα showbiz, ούτε από τους τελεμπριτάδες. Χρειάζεται δουλειά. Θέλει δουλειά να προκόψει, μια χώρα θέλει δουλειά. Η σκουριά μετράει από παπάγου. Όσοι περάσουν όλοι οι φάγανες. Όλοι. Και μερικούς έχουν μάλιστα ανακηρύξει και εθνάρχες και αείμνησους και αυτά. Και εγώ δεν μπορώ να σας αποκαλέσω έτσι. Ούτε αείμνησους, ούτε εθνάρχες. Πρόεδρε! Πρόεδρε!
Η άλλη πλευρά λοιπόν του Κώστα Τσάκων, ενός ανθρώπου ο οποίος μας έχει χαρίσει και συνεχίζει να μας χαρίζει το γέλιο πάνω στο σανίδι, τον οποίο έτσι έχουμε αγαπήσει μέσα από τις ταινίες του. Αυτό είναι έτσι η άλλη πλευρά, η δύσκολη πλευρά με την οποία δυστυχώς είναι αντιμέτωπος ακόμη και σήμερα ο Κώστας Τσάκωνας. Αυτά μέχρι αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας μέχρι και τη μία. Καλή συνέχεια. Να σας ευχηθώ σε ό,τι και αν κάνετε. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι πάντα στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Γεια σας.